Μετά από μια συζήτηση γεμάτη αντιπαραθέσεις και επιθεωρησιακά μοτίβα, ορίστηκαν τελικά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Μεγάλο μέρος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναλώθηκε στην ποσόστοση, καθώς συμπολίτευση και αντιπολίτευση διαφωνούσαν στο πώς θα εκπροσωπηθούν στα νέα συμβούλια. Σε ό,τι μας αφορά και ως πλειοψηφούσα παράταξη, εμείς θα διευκολύνουμε ούτως ώστε όσες περισσότερες παρατάξεις μπορεί να συμμετέχουν στο συμβούλιο. Θα δικαιούμαστε δύο, θα το κάνουμε ένα. Θα δικαιούμαστε τρεις, θα το κάνουμε λιγότερο. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν σχεδόν το σύνολο των παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στη Δημοτική Αρχή. Μόνο ως φαρσοκομωδία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα όσα συνέβησαν κατά τη συζήτηση για τη διοίκηση της Εταιρείας Ανάπτυξης Αθλητισμού και την αναλογία των μελών που θα την απαρτίζουν, καθώς εκεί ο αριθμός που αντιστοιχούσε στα 3/5 είναι το 5,4. Η εισήγηση της συμπολίτευσης ήταν για 6 μέλη από την πλευρά της, με την αντιπολίτευση να μιλά για 5 και τη συζήτηση να αναλώνεται σε μαθηματικές αλλά και δικονομικές διατυπώσεις και θεωρίες. Αλγινή εντύπωση προκάλεσε και η αντιπαράθεση για το πότε θα αποκαλύψει κάθε πλευρά τα δικά της προτινόμενα πρόσωπα. Ποια ονόματα είναι αυτά, για τους δημοτικούς συμβούλους είμαστε γνωστοί μεταξύ μας, που προτείνεται, που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι, για να στελεχώσουν τα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν θα μαζέψουμε και τα ονόματα όλα να τελειώνουμε. Αντιπαραθέσεις δημιούργησε και το αίτημα για εκπροσώπηση των εργαζομένων στη νέα 11-μελή διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Μάλιστα, νωρίτερα, σε τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου είχε προειδοποιήσει για σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν ορίζονταν τελικά εκπρόσωπος. Θέλω να μιλάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα μιλήσω τον εκπρόσωπο των εργαζομένων που αντιμετωπίζω προβλέπεται και από τον νόμο. Μπροστά στο κίνδυνο του λουκέτου στις δημοτικές επιχειρήσεις, ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός υποστήριξε ότι είναι νόμιμο να οριστεί εκπρόσωπος των εργαζομένων στη διοίκηση. Ωστόσο, πρότεινε η θέση αυτή να καλυφθεί από αυτές που προβλέπονταν για την αντιπολίτευση, αρνούμενος να παραχωρήσει έστω και μία θέση, ξεσηκώνοντας νέο γύρο αντιπαραθέσεων. Τη λύση έδωσε τελικά ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, που παρετήθηκε από τη θέση που νωρίτερα του είχε παραχωρήσει ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο 375 προς όφελος των εργαζομένων. Η ικανότητα ανθρωπίνων είναι δυνατόν να διευκολύνει τη συμμετοχή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το θεωρώ και προσωπική προσβολή. Δεν την επιστρέφω σε κανέναν, την αναλαμβάνω στο σύνολό της. Και αυτό θα καθορίσει και την παραπέρα στάση μου γενικότερα. Για την ιστορία, σύμφωνα με τις επιλογές του Δημάρχου, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειον Αξίζη, Βαγγελιός Χιναράκη, θα βρεθεί στο τιμόνι της ΔΕΠΑΝΑΛ. Ο Γιώργος Βουρεξάκης στη ΔΕΙΑΗ, ο Μαρίνος Πατακός στο ΔΟΠΑΒΜΑΗ, ο Κώστας Βαρδαβάς στον ΑΕΟΤΑ και η Θεοδόρα Λεμονή στη ΔΙΚΕΗ. Νωρίτερα, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία συντάχθηκε με την πρόταση των ενεργών πολιτών για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας εναντίον της Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή λειτουργίας 6 τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη.